Δεν δεχόμαστε τη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας εδώ στην πόλη, από τη στιγμή που υπάρχει έντονη αντίδραση από τους πατρινούς. Όπως ακούσατε, η Δημοτική Αρχή δεν θέλει κέντρο μεταναστών στην Πάτρα. Από την άλλη, πληροφορίες θέλουν τον Υπουργό να σχεδιάζει τη δημιουργία ενός τέτοιου χώρου στο Ριγανό Καμπό. Σαφή απάντηση δεν υπάρχει από κανέναν. Η μόνη ξεκάθαρη είναι οι κάτοικοι, οι οποίοι ευθύς εξ αρχής λένε όχι. Σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα σύντησης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και για τους μετανάστες. Τα χρήματα δίνονται συνήθως από τα. Όχι συνήθως, δίνονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων. Δεν θα επιβαρυνθεί δηλαδή ούτε το ελληνικό κράτος ούτε οι δημότες της Πάτρας. Είναι χρήματα ζεστά, έτοιμα που μας περιμένουν, αρκεί να καταθέσουμε εμείς τα σχετικά projects. Και ενώ όλα γύρω από το μεταναστευτικό είναι στον αέρα, ο Δήμος Πατρέων ετοιμάζεται να οργανώσει συσίτιο για τους μετανάστες, υποθέτοντας πως αν έχουν φαγητό θα σταματήσουν να κλέβουν. Την ίδια ώρα στο λιμάνι γίνεται πόλεμος. Ο ίδιος ο λιμενάρχης κάνει έκκληση για μέτρα τα οποία θα τους αποθήσουν από την παραλιακή ζώνη. Με τους μετανάστες, η κατάσταση είναι αυτή που ξέρετε, την περιγράφετε. Πολλές φορές και εγώ όπως σας διαβάζω πράγματα που δεν τα ξέρω. Πρέπει να κινηθεί κάτι, έτσι. Πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα παραπάνω. Τα έχουμε όλοι ανάγκη αυτά, όλη η Ελλάδα τα έχει ανάγκη. Πόσο μάλλον η Πάτρα που είναι η πύλη εξόδου. Εγώ με χαρά θέλω για μια εβδομάδα να αλλάξω πόστο με τους Ιταλούς. Θέλω να πάω εγώ με τους δικούς μου απέναντι και να φέρω εδώ τους Ιταλούς. Να φορτώνουν 5, 6, 7 βαπόρια ταυτόχρονα με εκατοντάδες νταλίκες, χιλιάδες ανθρώπους, ειδικά το καλοκαίρι, και εγώ να πάω απέναντι και να περιμένω σε ένα λιμάνι, ένα πλοίο με πολύ κόσμο και με σκάνερ. Μια εβδομάδα θέλω να το κάνω αυτό, να το ζήσω κι εγώ. Αυτή την πολυτέλεια. Οι λαθρομετανάστες σήμερα στην Πάτρα είναι περισσότεροι από 2.000. Ζουν σε κάθε γωνιά της πόλης. Εθνική Πατρών Αθηνών, περιοχή Αγίου Διονυσίου, Τριών Συμμάχων, Φάρος, Παπαφλέσσα. Και αυτά τα οποία αναφέραμε είναι ελάχιστα σημεία της πόλης.